Αλλάζουμε θέμα. Τη στήριξή του στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Δημήτρη Δράκο εξέφρασε ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Κώστας Μιχαλόπουλος, ο οποίος μάλιστα θα είναι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος. Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε τώρα δεδομένο είναι η υποψηφιότητα του κ. Δράκου ως Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή υποψηφιότητα. Ο κ. Δράκος ήταν νομάρχης 15 χρόνια, ήταν πρόεδρος της ΕΝΑΕ. Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργήσε άρεστα στην περιφέρεια. Εγώ ως εκπρόσωπος της νομαρχίας στην περιφέρεια είχα συμμετέχει σε πολλά συμβούλια. Ήταν δίκαιος, ήπιος άνθρωπος, ήρεμος, δημοκρατικότατος. Και δεν μπορεί κανένα να τον κατηγορήσει για τίποτα. Ήταν σωστός. Η κατανομή στην περιφέρεια σε όλους τους νομούς γινόταν με ισότιμο τρόπο. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Και είχε μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε μια άρεστη συνεννόηση και με τους περιφερειάρχες που ήταν όλα αυτά τα χρόνια στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ανεξάρτητα αν ήταν Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, και με τους νομάρχες. Και γενικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την λειτουργία του. Κύριε Μιχαλόπουλε, κάποιοι αργολιδείς λένε ότι καλό θα ήταν να ήταν κάποιος υποψήφιος από το νομό. Κοιτάξτε, και εγώ σαν αργολιδέας, εντάξει, μπορεί να ήθελα να είναι κάποιος από την αργολίδα. Δεν λέω ότι έπρεπε να σώνει και καλά ο κύριος Δράκος ή κάποιος άλλος, αλλά τώρα έχουμε καταλήξει πλέον και πιστεύω ότι αυτή είναι μια σωστή υποψηφιότητα και καλή υποψηφιότητα. Θα είσαστε εσείς υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος? Εγώ θα είμαι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος. Έχω μείνει έξω από τα διαδικασίες από το Δήμο. Παρέμεινα στην περιφέρεια διότι πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που συνεχίζονται και πρέπει να λυθούν στο νομό, όπως είναι η είσοδος του νομού Σαδερβενάκια, να έρθει ο δρόμος επιτέλους στο Άργος. Έχω κάνει μεγάλο αγώνα στο ΚΑΣ για να περάσει ο δρόμος αυτός. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι δρόμοι επί Δάβρου, στο Λιγουριό, εκεί που έχουν παραμείνει, να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του αναβάλου και όλα αυτά. Και δεν μπορούμε να έρθουμε όλοι στο Δήμο. Ήρθαν νέα παιδιά, ήρθαν νέοι άνθρωποι εδώ πέρα, ήρθαν καινούργοι. Έχουν έρθει από την νομαρχία 3-4 που διεκδικούν, δεν μπορούσαμε να έρθουν όλοι από εκεί. Εγώ παρέμεινα, όπως το ξέρετε, παρέμεινα πιστός στην περιφέρεια και υπηρετώ την παράταξη σαν απλός στρατιώτης όπου χρειαστεί. Μάλιστα. Όσο για τις υποψηφιότητες στους Δήμους, έχουμε κάποια υποψηφιότητα από τη Νέα Δημοκρατία? Έχουμε για την Επίδαυρο, νομίζω. Για τον νομό, για τον Δήμο Επιδαύρου είναι ο Κώστας Γκάτζος. Είναι ανακοινωθεί, έτσι. Ανακοινώθηκε, είναι ένα νέο και αξιόλογο παιδί. Πιστεύω ότι εκεί ανενωθούν όλες οι δυνάμεις. Απέναντι είναι ο κύριος Σακαλιάρης, καθηγητά και οι δύο. Μπορώ να πω καλοί άνθρωποι και οι δύο. Θα έχει έναν αγώνα, άμα να γίνει ένας αγώνας ειλικρινής και τίμιος, και πιστεύω ότι να βγει ο καλύτερος. Για τους υπόλοιπους τρεις Δήμους. Για τους υπόλοιπους τρεις Δήμους, από ό,τι ξέρετε, στον Άφλιον δεν διεκδικεί κανένας κρίσμα. Για τους γνωστούς λόγους είναι γνωστά τα πράγματα. Στο Κρανίδι και εκεί υπάρχουν υποψηφιότητες, δεν βλέπω και εκεί χρήσμα. Όσον αφορά για το Άργος, τα γνωρίζετε κι εσείς, γίνεται μια μάχη, είναι πολύ υποψήφιοι. Πιστεύω το κόμμα να κάνει την καλύτερη επιλογή για να μπορέσουμε να... Γιατί το Άργος έχει μεγάλα προβλήματα και ο Δήμος είναι πολύ μεγάλος. Χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες ικανότητες ο Δήμαρχος που θα βγει. Δεν είναι μόνο πώς θα πάρουμε το Δήμο, είναι και να δούμε και τι θα γίνει και την επόμενη μέρα.